Γεννάμε αύριο, γεννάμε. Ναι, θα γεννήσεις κι εσύ, ε. Θα γεννήσεις, αφού θα σε κρατάω το χέρι τόσο σφιχτά. Δεν θες να πονέσει. Αύριο γεννάμε. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα είπε κάτι το οποίο θέλω να το πει σε βίντεο να υπάρχει. Έκανα μια διαπίστωση. Ναι, για πες μας. Ότι ο γιος σου ήδη σου μοιάζει. Ήδη μου μοιάζει το παιδί, ήδη ναι. Το καταλαβαίνουμε σε ποιον μοιάζει. Ναι, γιατί? Αρχικά, πόσο καιρό είμαστε μέσα, είμαστε 9 μήνες και 18-19 μέρες ήδη μέσα. Και δεν έχει κάνει κίνηση καν, ούτε καν πονάει η Αλεξάνδρα. Μέρα, νύχτα, περπατάω. Σκαλοπάτια, ό,τι θες κάνω, τίποτα. Και για πες, ποια είναι η διαπίστωση? Η διαπίστωση είναι ότι αυτό το παιδί ξεκίνησε από τώρα να αργεί και να μην είναι στην ώρα του. Ας τα να πάνε. Ναι. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, έκανες καλή δουλειά, Δημήτρη. Μην πας κοντρά. Άιντε, γιατί το βλέπεις το αμάξι. Θα το βλέπεις μόνο να φεύγει σε λίγο. Γεια! Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξουμε τι κάνει κάποιος άνθρωπος σαν και εμάς την ημέρα πριν γεννήσει. Τι κάνει, τι μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε. Μαντέψτε, γράψτε κάτω στα σχόλια τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μια μέρα πριν γεννήσει. Αυτό δεν γίνεται! Αυτό δεν γίνεται! Το μπασκετάκι καλό ήταν όμως, ε, σ' άρεσε. Τελευταία βόλτα οι δυο μας. Και τελευταίο φαγητό. Έλα το φαγητάκι. Και τώρα μαζευτήκαμε μεγαλύτερη παρέα. Είσαι έτοιμη, μικρούλα? Για να με βοηθήσουν να μην λίγο θυμίσω. Σταμάτα, βρε. Έλα. Μια χαρά τα. Χαλάρωση, ηρέμησε. Ναι. Μάζοξη έχουμε εδώ, μάζοξη. Δεν πρόκειται αυτό να μπει που να χτυπιέσαι. Θα στο διαγράψει ο κόσμος να χαλάς. Και κάπως έτσι έκλεισε η τελευταία μέρα πριν τη γέννα. Ξυπνήσαμε στις 5 το πρωί και ήμασταν έτοιμοι για το νοσοκομείο. Καλημέρα. Είμαι έτοιμος να γεννήσεις. Εσύ τι κάνεις, μικρή? Ετοιμάζομαι να είμαι δύο γιος μου έτοιμος. Είμαι πολύ αγχωμένη. Καλό σημάδι είναι αυτό. Πού είναι το καλό σημάδι στο άγχος? Ότι κάνεις και ακόμα για τα μαλλιά σου. Τελείω νόμιζε γιατί πρέπει να φύγουμε, όλο αργείς. Μέχρι και το DK Merch βγήκε, το δεύτερο. Το restock και ένα ακόμα να γεννήσεις. Βέβαια, μέχρι να βγει το βίντεο, φαντάζομαι ότι θα έχει βγει και το τρίτο, δεν θα έχει βγει. Μπορεί. Κάθε μισή μου είπαμε ότι είσαι έτοιμος να γεννήσω, έτσι. Ναι, είμαι έτοιμος. Όπως θες να τα αλλάξουμε. Θα γεννήσεις εσύ. Πάμε, πάμε, γιατί αργήσαμε και εδώ. Χαμόγελο. Λες τι ωραίο ουρανό που έχεις. Wow, όντως. Φτάσαμε. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα έχει μπει μέσα για εισαγωγή και εγώ περιμένω. Η φάση είναι περίεργη. Και τώρα θα πάω στην αίθουσα 1, μου είπανε. Για να δούμε. Πάμε. Τρελό άγχος δεν έχω, αλλά έχω ωραίο. Ωραίο άγχος. Πάμε. Λοιπόν, μας χώρισαν με τον Δημήτρη. Είπανε σε 20 λεπτά θα ξαναβρεθούμε. Ήρθα από σε ένα χώρο εδώ για τον γετό. Το άγχος δεν μπορώ να πω πού έχει φτάσει. Αυτά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Μακάρι όλα καλό, Θεούλη μου. Όλα καλά θα πάνε. Εδώ είναι ο χώρος μας. Εδώ. Α, εδώ μάλλον γίνονται τα καρδιοτοκογραφήματα. Άγιος Τηγιανός. Γεια σου. Γεια σου. Καλά σε βλέπω. Ακόμα καλά. Και τώρα, Δημήτρη, με έχουν βάλει τέτοιο πώς το λένε. Και αυτοί τους πόνους. Περιμένουμε, δείξε την ώρα και να δούμε πότε θα γεννήσουμε τελικά. Η ώρα είναι 7:45. Έλα να ποντάρουμε. Εγώ λέω ένα πεντάωρο. 1-2 το μεσημέρι. 6-7 ώρες. Θα πω 3. Το μεσημέρι. Τι, το βράδυ. Μπορεί. Είσαι τέτοια. 85, 87, 89, γεννάμε. Κάτσε ρε. 90. Εκεί να μείνει να γεννήσουμε. Άντε έχουμε και δουλειές. Ωραία, έφτασε 100. Wow. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, το παίρνεις. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, αλλά κλαίει μωράκι, βγήκε. Και εμείς. Σε λίγο και εμείς. Τώρα τι κάνεις? Τώρα κάνω ασκήσεις με την μπάλα που μου έδωσαν εδώ πέρα. Πες μου λίγο τι ακριβώς κάνεις, Δημήτρη. Κάνω λίγο σκι γιατί βλέπω το
NBA Game 3, Nuggets vs Heat. Τελικό. Δημήτρη, θα γεννάμε. Δεν γεννήσαμε ακόμα, περίμενε. Ο κόσμος χαίγεται. Δεν θα τη συνεχίζω την έκφραση. Ένας δεν θυμάται λέει. Θα κάνεις προσποίηση τώρα. Όχι. Πώς νιώθεις? Καλά, δεν νιώθω και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια τώρα. Κάναμε επισκληρίδιο. Κάναμε επισκληρίδιο, οπότε δεν νιώθω πόνους και τέτοια. Ούτε πριν ένιωθα. Ούτε πριν ένιωθε. Λίγο κάτι. Λίγο κάτι. Συνεχίζουμε, έχουμε ακόμα. Ένα έχω να πω και οι δύο χάσαμε το στοίχημα με την ώρα. Δείξε το ρολόι. Παρατέταρτο. Ήδη αργεί αυτό το παιδί. Σαν τον παπά του. Σε αυτό έπρεπε να σου μοιάσει. Έχεις άλλα χίλια καλά. Λοιπόν, έχουμε νεότερα. Η κυρία από εδώ. Η κυρία από εδώ θα μπει για κεσαρική. Έχει αγχωθεί λίγο. Δυστυχώς δεν έχει καμία καλύτερη πρόοδο εκεί κάτω το όλο θέμα. Οπότε θα πρέπει να μπούμε για κεσαρική. Εγώ έχω πάρει πάρα πολύ θετικά το όλο γεγονός. Η Αλεξάνδρα δεν λέει να το πάρει πολύ θετικά. Nice. Μας βοήθησε πάρα πολύ και η Μέα εδώ. Πάρα πολύ όμως, ψυχολογικά, ε. Ναι, αλλιώς είχα πάρει κατάθλιψη. Να αντιμαστώ με αυτό. Πάμε. Σε αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Μπαίνουμε. Προφανώς, όπως βλέπετε, το άγχος την είχε κυριεύσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε στην διαδικασία της γένας από τώρα. Η ώρα είναι 5 παρα 10. Η Αλεξάνδρα πήγε για κεσαρική. Δεν το επιθυμούσαμε στην αρχή, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή το παιδάκι δεν έχει πάρει θέση, δεν έχουν σπάσει τα νερά, δεν, πολλά δεν. Όλα είναι καλά, αλλά δεν υπήρχε καμία εξέλιξη, οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και σε λίγο θα έρθουν να μου δείξουν το μωρό και να πάει πάνω. Μόλις κάνει την εγχείρηση, όλα καλά θα πάνε, πρώτο Θεός. Πάμε. Πάμε. Ήρθα εδώ. Που απαγορεύεται να περιμένεις, αλλά θα περιμένω. Δεν πειράζει. Και εδώ ήταν η χειρότερη ώρα μέσα στο νοσοκομείο. Η ώρα της αναμονής. Περίμενα, ξαναπερίμενα, κρυφοκοιτούσα προσπαθώντας να δω κάποιον, την Αλεξάνδρα. Κάποιος να μου πει ότι όλα είναι καλά, ότι το μωράκι είναι εντάξει. Ότι η Αλεξάνδρα είναι εντάξει, αλλά τίποτα. Κοίτα να δεις. Δεν περίμενα ότι θα κάνω ακριβώς το ίδιο βίντεο με τον Πάνο που περιμένει στο διάδρομο. Αλλά έλα να δεις που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν νιώθεις. Δηλαδή εκεί που καθόμουν, δεν μπορούσα να κάτσω, ρε φίλε. Μου είπανε, μπορείς να βγεις εδώ στις καρέκλες. Και θα έρθουν από εκεί. Ναι, ναι, καλά, έγινε. Λοιπόν, το μωρό βγήκε, μου το έδειξαν. Έχω... Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι πολύ περίεργη αίσθηση. Πολύ περίεργη αίσθηση. Είναι γλυκούλικο, με περίεργη φάτσα, όπως τα περισσότερα μωράκια. Χάρηκα πάρα πολύ και περιμένω τώρα να ακούσω και για την Αλεξάνδρα. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο. Μου είπαν ότι όλα καλά. Περιμένουμε, περιμένουμε. Δεν έχω καταφέρει να το χαρώ εντελώς ακόμα, γιατί θέλω να δω και τι η Αλεξάνδρα μου είναι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το μωράκι είναι μια χαρά. Πω, απίστευτο. Έγινα μπαμπάς. Απίστευτο. Απλά είπα για τρας χρεώ ότι τι λες, δεν φάσω. Ω, αλέκα, συγκινούμε τώρα. Αλέκα, απίστευτο. Άντε, θα γίνεις νονός. Νονός. Νονό πέτσα, δώρο, ό,τι θέλει. Ω, αλέκα, συγκινήθηκα τώρα. Γεια σου, αδερφάκι. Αλήθεια. Απίστευτο, ε. Απίστευτο, ναι. Ω, οι γονείς που είναι τώρα. Οι γονείς της Αλεξάνδρας περιμένουν έξω. Αυτοί συγκινήθηκαν και αυτοί φουλ, άστο. Ωραίο συνέστημα. Δεν είχα στο μυαλό μου να βγάλω βίντεο αντιδράσεις στο τηλέφωνο, αλλά αν έβγαζα από όλους με όσους μίλησα, θα καταλαβαίνατε πολλά. Πρόλαβα να βγάλω του πέτσα στο τέλος της, να ξέρετε. Στην αρχή πετάχτηκε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ω, τι λες! Απίστευτο. Εντάξει, θα γίνει νονός. Πρώτη φορά, θα είναι σαν δικό του παιδί. Έχω ανέβει στον τρίτο όροφο. Είδα την Αλεξάνδρα, είναι πολύ καλά. Ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ θετική. Όλα πήγανε σούπερ. Τώρα ανακουφίστηκα φουλ. Χάρηκα φουλ. Και ετοιμάζομαι να πάω να τη δώσω ρούχα. Να αλλάξει και να μπούμε στο δωμάτιό μας. Στάφερα, γεια σου! Γεια σου, φίλε.
Καλά είσαι. Επιτέλους, μας έφεραν το μωράκι μας, ο μικρός Αρσένης. Κι έτσι, κάναμε το μικρό Αρσένη. Ναι. Μπράβο σου, είσαι μια πολύ δυνατή. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Νιώθω φυσικοθεραπευτής στην τοποθεσία γένεσης. Καλημέρα. Καλημέρα. Από την επόμενη μέρα η Αλεξάνδρα επιτέλους μπορούσε να φάει, οπότε τη βοήθησα με το γεύμα της και στη συνέχεια δεχτήκαμε δώρα από φίλους και συγγενείς. Α, είναι από τους συνεργάτες μας, από το μάνατζέρ μας. Καλωσορίζουμε το μικρό θρύλο στην οικογένεια των αστέρων του παρκούρ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσει τα όποια εμπόδια της ζωής με την ίδια ευκαινησία που είχε ο μπαμπάς του και την ακαταμάχητη σπιρτάδα της μαμάς του. Με την ευχή το μικρό αυτό πλάσμα να έχει υγεία και να σας φέρει ακόμη περισσότερη χαρά στη λαμπερή σας οικογένεια. Η ομάδα της Mavericks, Βαγγέλης, Γιάννης και Τάνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα δωράκια που έφεραν οι γονείς σου. Αυτή τη σοκολάτα. Ω, είναι η αγαπημένη μου. Αλήθεια? Ναι. Αυτό είναι για μένα. Αγαπημένα σου. Ναι. Τι τέλειο. Από την οικογένεια Χρυσανίδη αυτή τη φορά. Τι ωραίο που είναι. Δες εδώ, Dim Call. Είναι αυτό και κουβάρτα και αρκουδάκι μαζί. Άνοιξε το, να το δούμε. Τέλειο. Μ' αρέσει και το καπελάκι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Νονός πέτσας. Ήρθε το νονός πέτσας να μας δει. Δωράκι εδώ. Unboxing. Αρχικά, πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Τέλειο. Τέλειο. Ξέρεις, αυτό το βάζεις εκεί στο μωρό. Ναι, είναι ή στο καρότσι πάνω. Την επόμενη μέρα έβγαλαν την επισκληρίδη από την Αλεξάνδρα, όμως δεν ένιωσε και τόσο καλά. Μιλάμε για αφόρητους πόνους στο κεφάλι που δεν περνούσαν με τίποτα. Δεν την έχω ξανά δηλαδή να πονάει τόσο. Μόνο όταν ξαπλώνει δεν πονάει. Άντε να δούμε πότε θα βγούμε με το καλό αύριο τι θα γίνει. Το τέλος αυτού του βίντεο λοιπόν δεν θα είναι το πιο χαρούμενο και τέλειο τέλος που θα περιμένατε να δείτε ή που θα θέλαμε εμείς να σας δείξουμε. Γιατί δυστυχώς αυτή τη φορά δεν πήγαν όλα καλά. Πέμπτη μπήκαμε στο νοσοκομείο και την Κυριακή μας έκαναν εισαγωγή στο Παπα-Νικολάου, στο οποίο και κάτσαμε τρεις ημέρες. Αυτό θα είναι ένα άλλο βίντεο που θα σας εξηγήσουμε ακριβώς τι έγινε και θα μπορέσει να βοηθήσει ίσως και πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω, καθώς η Αλεξάνδρα είναι η μία στις 100 που παθαίνει κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε όμως να κλείσουμε με όμορφο τρόπο, θα σου πω ότι το παιδάκι γεννήθηκε μια χαρά, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, μας βοήθησαν πάρα πολύ στο νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όμως για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση, περάσαμε δύσκολα. Και αυτό θα το δείτε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος.